Αλλάζω σελίδα, γιατί μας έχει κάτσει αυτή η ιστορία με το σκέρτσο και την κολοτούμπα σήμερα. Μας έχει κάτσει, ρε παιδιά. Έχουμε έναν επιστήμονα να τρέχει απ' άκρου σ' άκρου τη χώρα. Απ' αύριο θα είναι στην Κρήτη, το Στέριο, τον Αράπογλου, για να μένει ανοιχτό το φως της διεκδίκησης και έχει στον ανεκδιήγητο όνειδος εσχρή δήλωση. Τι να τη μαζέψει. Καλημέρα, κύριε Σιγκελάκη. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ πολύ. Θέλω πολύ γρήγορα ένα σχόλιο, κύριε Σιγκελάκη, γιατί έκανε και την κολοτούμπα, αλλά και πάλι και που έκανε την κολοτούμπα, τι πάει να πει δηλαδή. Προφανώς επειδή κατάλαβε, θα το πω, τι μακακία έχει κάνει. Θα προσπαθήσω τηλεγραφικά να δώσω έτσι κάποια σχόλια, γιατί πραγματικά είμαστε εξοργισμένοι όλοι στο Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών από αυτές τις ανιστόρητες, αναθεωρητικές, προσβλητικές προς τη μνήμη των θυμάτων της κατοχής και επιζήμιες για τα εθνικά μας δίκαια δηλώσεις. Γιατί τις δηλώσεις αυτές δεν τις έκανε ένας στέλεχος ενός κόμματος, τις έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και ξέρετε ότι καιροφυλακτεί η άλλη πλευρά, η γερμανική πλευρά, για να αξιοποιήσει τέτοιες δηλώσεις στα διεθνή φόρα, πολιτικά και νομικά. Όταν, μην έχετε καμιά αμφιβολία, κύριε Σαχίνη, τους έχουμε μετρήσει στο παρελθόν, καιροφυλακτούν και, αν θέλετε τη γνώμη μου, καλά κάνουν από τη μεριά τους να αξιοποιήσουν κάθε φάλτσο που έρχεται από την Ελλάδα προκειμένου να ενισχύσουν νομικά τη θέση τους. Και συγκεκριμένα αυτή η δήλωση, τέτοια δήλωση, αν δεν κάνουμε λάθος, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν κάνετε. Δεν κάνετε. Από κορυφαίο Έλληνα αξιωματούχο. Και επομένως συνιστά ένα βαρύτατο ολίσθημα, ένα μείζωνα τόπιμα, το οποίο θα πρέπει, για το οποίο θα πρέπει να υπάρξει άμεσα επανόρθωση και αποκατάσταση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν αρκεί μία μασημένη έτσι, προσπάθεια, ας πούμε, επαναδιατύπωσης και ας πούμε, πώς να το πω, επαναδιατύπωσης του θέματος από τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι, κοιτάξτε, εδώ τώρα να μην ξεχνάμε πάντα, αναφερόμαστε στα ιστορικά γεγονότα. Μισό λεπτό, κύριε Σιγκελάκη, ο εν λόγω κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είναι βουλευτής. Ακριβώς. Άρα δεν έχει βουλευτική ασυλία. Μήπως πρέπει να κινηθείτε και νομικά? Είναι δυνατόν? Εκπροσωπεί τη χώρα, καλά το λέτε, εμένα δεν με νοιάζουν εδώ τα κόμματα, κοιτάξτε. Είναι μια υπόθεση και μόνο η αποστροφή του λόγου του, κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε πίσω. Τι λες ρε Χαρτογιακά, 60 χρόνια πήγε πίσω η χώρα, σοβαρά μιλάμε? Ναι. Κάποιος πρέπει να το πει και έχετε δίκιο. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να τον ανακαλέσει την τάξη έτσι περαιτέρω, που ο Πρωθυπουργός κατάγεται από την Κρήτη που είναι καμένη από το ένα άκρο στο άλλο. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Κοιτάξτε, μια τέτοια δήλωση, λυπάμαι που το λέω, εκτελεί για μία ακόμα φορά τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας. Είναι όνειδος, είναι ένα μνημείο κινησμού και ιστορικού αναθεωρητισμού αυτή η δήλωση. Δεν μπορεί να επανορθωθεί από τον ίδιο. Πρέπει ο Πρωθυπουργός να τοποθετηθεί, γιατί, ξέρετε, ουσιαστικά προσβάλλει τον αγώνα του ελληνικού λαού για δικαιοσύνη, για μνήμη και δικαιοσύνη, δικαιοσύνη και αποζημίωση, όταν τον κατατάσσει στην κατηγορία των γραφικών, των παροχημένων, έτσι, που ανήκουν στο παρελθόν, ενώ αντίθετα ο πόλεμος στην Ουκρανία τι απέδειξε? Ότι όταν δεν αποδίδεται δικαιοσύνη για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αυτά τείνουν να επαναληφθούν. Και όταν οι χώρες, εν προκειμένου η Γερμανία, δεν αναλαμβάνουν εμπράκτος την ιστορική τους ευθύνη για τα εγκλήματα που έκαναν προηγούμενα καθεστώτα, ναι, συμφωνούμε, από τη Δημοκρατική Γερμανία, όμως η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία είναι καθολικός διάδοχος του Τρίτου Ράιχ, οφείλει λοιπόν να αναλάβει την ευθύνη, οφείλει να εκφράσει εμπράκτος τη μεταμέλειά της για να στείλει και ένα μήνυμα παντού εναντίον του ναζισμού και υπέρ της ειρήνης. Αυτές λοιπόν οι θέσεις όχι μόνο δεν ανήκουν στο παρελθόν, αλλά είναι εξαιρετικά επίκαιρες, και το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα ζωντανό, ανθυρό κίνημα διεκδίκησης από την κοινωνία, από τη βάση, από τα κάτω, ενώ οι κυβερνήσεις διαχρονικά υστερούν και δεν διεκδικούν όπως πρέπει, αλλά καμία μέχρι σήμερα δεν διανοήθηκε να απεμπολίσει τα εθνικά μας δίκαια. Αυτό λοιπόν το γεγονός είναι σημείο τιμής, αποτελεί τιμή για την Ελλάδα ότι ο λαός εδώ διεκδικεί, θυμάται επαγρυπνά.
Αντίθετα βλέπετε ότι στην Πολωνία, και αυτό ήταν και το ερώτημα που του έγινε. Ναι, αυτό έγινε το ερώτημα. Ότι στην Πολωνία που είναι και κολλητάρια των Γερμανών και παρόλα αυτά τον διεκδικούν. Και λέει, α, εμείς κοιτάμε μπροστά. Με συγχωρείτε, δεν είναι ότι και ότι. Αυτή η δήλωση, και απορώ και με τα κεντρικά τηλεοπτικά δίκτυα, με συγχωρείτε, είναι θέμα. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή? Νομίζω ότι, πώς θα γίνει? Ότι για να το ελαφρύνω λίγο, αλλά νομίζω ότι με σκέρτσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκλεισε το μάτι στους Γερμανούς. Μάλιστα. Και είναι και αυτό άλλη μια απόδειξη ότι χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να ανακτήσει η χώρα την υπερηφάνεια και την εθνική της αξιοπρέπεια, την εθνική της ανεξαρτησία, και ο αγώνας αυτός είναι ένας αγώνας προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, την ώρα μάλιστα, και πολύ καλά το επισημάνετε στην αρχή, που η Κρήτη περιμένει να υποδεχθεί το Στέργιο Αράπογλου, που έχει διανύσει ήδη 2.300 χιλιόμετρα τρέχοντας στους μαρτυρικούς τόπους από τα Μαράσια του Εύρου μέχρι το Γήθιο, και αύριο το πρωί το Σάββατο θα ξεκινήσει από το Κολυμπάρι στην πορεία του, στην πορεία μνήμης και δικαιοσύνης. Να γίνεται αυτό το εκπληκτικό επίτευγμα, να γίνεται αυτός ο ανιδιοτελής αγώνας. Και ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος που μαζεύεται στα χωριά από όπου περνάει να τον υποδεχθεί, να τον συγχαρεί, και την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να λέει αυτά που λέει είναι χαρακτήριστα. Πρέπει άμεσα να υπάρξει επανόρθωση από τον Πρωθυπουργό και να ανακαλέσει στην τάξη τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μάλιστα. Μην τον δείτε να εμφανίζεται κάπου μεταξύ Χανίων και Ηρακλείου για τις προεκλογικές ανάγκες να υποδεχτεί και τον Αράπογλου. Ή θα πέσει το γέλιο της Αλαρκούδας εκεί. Να σας πω και κάτι ακόμα. Αλλά έχουν το αχαρακτήριστο ορισμένοι. Το έχουν. Επιθυμούμε επίσης να δούμε ανακοινώσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα. Γίνονται, αλλά εγώ δεν θέλω να μπούμε. Ήδη βλέπω έρχονται βροχή, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Πολύ σωστά, και από τους κοινωνικούς φορείς, από την ΟΛΜΕ, από την ΔΟΕ, θα γίνουν, είμαι σίγουρος, από τις Ενώσεις Τιμάτων, από παντού, τις αντιστασιακές οργανώσεις, από τα συνδικάτα, από παντού, πρέπει να έρθουν αποφάσεις καταγγελίας τέτοιων δηλώσεων. Η Ελλάδα... Μισό λεπτό, κύριε Σιγκελάκη, μισό λεπτό. Επειδή κάποιοι μου λένε, μα τα είπε έτσι όντως ο Σκέρτσος και μετά τα κουκούλωσε. Γέλα, Νίκο, γέλα. Χθες το TRT. Γέλα. Ένα υπέροχο βιβλίο άλλου συναδέλφου, το Γιαβόλ. Είναι η έρευνα του Γιώργου Χαρβαλιά για τις γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο, που υπολογίζεται σε 50 δισεκατομμύρια, που τα έχει προφανέστατα πολύ ανάγκη η ελληνική οικονομία. Επειδή λοιπόν συντώνησε αυτή την εκδήλωση προχθές στη Λάρισα, λένε από το ακροατήριο να τη βάλουν τώρα οι δημοσιογράφοι στο debate. Αλλά ξέρουμε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, δεν υπάρχουν καν ελεύθερες ερωτήσεις και τα πεδία έχουν καθοριστεί. Ενώ διαχρονικά καμιά κυβέρνηση δεν έχει απεμπολίσει αυτό το δικαίωμα. Η Πολωνία ζητάει 1.300.000.000 δισεκατομμύρια από τη Γερμανία και έχουν πολύ καλή συνεργασία, ειδικά τώρα με το Ουκρανικό. Γιατί καμία κυβέρνηση δεν ήρθε σε συνεννόηση και με τις αντιπολιτεύσεις, να έχουμε δηλαδή μια ομόφωνη απόφαση στο ελληνικό κοινοβούλιο και να πούμε ότι πάμε να το κάνουμε, να το διεκδικήσουμε. Το λέω και σε σχέση με την κουβέντα για την αυτοδυναμία που κάναμε μόλις. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, κύριε Πολίζο, και όχι προς τα πίσω. Μιλάτε για μια υπόθεση η οποία αφορά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν την απαξιώνω, ούτε την υποβαθμίζω. Αλλά αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η Ευρώπη έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ σημαντικές μείζονες προκλήσεις που έρχονται από το μέλλον. Είναι η κλιματική κρίση, είναι η ψηφιακή επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, είναι προβλήματα που έχουν να κάνουν με την προσέλκυση καλών επενδύσεων στην Ευρώπη, ώστε να μην χάσουμε την παραγωγική μας βάση. Νομίζω ότι αν αναλωνόμαστε σε ζητήματα τα οποία αφορούν το παρελθόν, χάνουμε τη μάχη για το μέλλον. Και πρέπει να αφιερώσουμε όλες μας τις δυνάμεις σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς είμαστε μια κυβέρνηση που κοιτάμε προς τα μπρος και προφανώς χτίζουμε με πατριωτική ευθύνη, με υπεύθυνο πατριωτισμό, μια πιο ισχυρή Ελλάδα. Καταλαβαίνω από την απάντησή σας ότι δεν πρέπει να περιμένουμε κάποια σχετική κίνηση. Αυτή είναι η δήλωση, κύριε Σιγκελάκη. Κοιτάξτε, καλά είναι τα ζητήματα τα μπροστά, αλλά άμα έχεις τα 400 δις που διεκδικεί το πόρισμα της Βουλής, εκ των οποίων 50 δις, λέει το βιβλίο του Χαρδαλιά, είναι το δάνειο, δεν θα μπω εγώ τώρα στην αριθμολαγνία. Άμα δεν έχεις αυτά τα εφόδια και έχεις πάει 60 χρόνια πίσω, πώς θα κοιτάξεις το μέλλον?
Ακριβώς, και δηλαδή τι θέλει να πει τώρα ο κύριος Σκέρτσος, ότι για να προχωρήσουμε μπροστά πρέπει να ξεχάσουμε την ιστορία μας? Προφανώς. Και να παραγράψουμε τα απαράγραπτα εθνικά μας δίκαια, αυτά τα οποία ακόμα και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, η Υπηρεσία της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Βουλής έχει αναγνωρήσει. Τα έχει αποδεχτεί. Αυτά που κορυφαίοι Γερμανοί, ιστορικοί και νομικοί καλούν τη Γερμανία να αντιμετωπίσει με θάρρος, με γενναιότητα. Αυτά για τα οποία έγινε συζήτηση στις 25 Μαρτίου του 2021 στη Γερμανική Βουλή, και έστω και αν διαφώνησαν εκεί πέρα, όλα τα κόμματα αναγνώρισαν τα εγκλήματα που έγιναν στην Ελλάδα. Αυτά θέλει? Και την ίδια ώρα να αφήνουμε ανεξέλεγκτα τα διάφορα ταμεία για το μέλλον της Γερμανίας και λογερμανικά ιδρύματα να διεισδύουν στη χώρα μας, να προσπαθούν να εκμαυλήσουν συνειδήσεις, να χειραγωγήσουν την ελληνική εκπαίδευση. Μα δεν καταλαβαίνει ότι μια χώρα η οποία στοιχειωδώς δεν γνωρίζει και δεν τιμά την ιστορία της, η οποία δεν υπερασπίζεται και δεν διεκδικεί τα εθνικά της δίκαια, δεν έχει καμία ελπίδα για το μέλλον, δεν τη σώζει τίποτα. Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Σιγκελάκη, επαφορμή από αύριο της έλευσης του Στέργιου Αράπογλου, η Φωτεινή Ελλάδα, που κρατάει άσβεστο το μήνυμα αυτής της διεκδίκησης. Η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει. Αυτή η Ελλάδα είναι η ελπίδα μας για το μέλλον. Καλημέρα, κύριε Σιγκελάκη. Ο Νίκος μου λέει από το Λονδίνο, όταν δεν σέβεσαι εσύ τους νεκρούς σου, τι να κάνει ο Γερμανός άραγε.